τι νεότερο έχουμε. Υπάρχει ακτίδα φωτός ή τελικά οδηγούμαστε σε παράλυση των αεροδρομίων. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω είναι έκκληση προς τους ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας να προσέλθουν στον διάλογο, όπως είχαμε συμφωνήσει από την προηγούμενο μήνα, στη βάση της ημερήσιας διάταξης την οποία είχαμε συμφωνήσει και στην οποία περιλαμβανόντουσαν τέσσερα θέματα. Η αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης για παροχή υπεροριακής απασχόλησης, το ελάχιστο όριο παροχής εργασίας που να διασφαλίζει τη λειτουργία της ουσιώδους υπηρεσίας των αερομεταφορών, τη μετάκληση του κυρίου Σουλτάνα από το Eurocontrol για να συνεχίσει τον διάλογο ο οποίος είχε αρχίσει από τον περασμένο Απρίλιο-Μάιο και παράλληλα τη στελέχωση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, ισχυρίζονται ότι χθες δεν δεχτήκατε να συζητήσετε επί της ουσίας και ότι ουδέποτε απαντήσατε στη μεσολαβητική τους πρόταση. Ποια μεσολαβητική πρόταση, κύριε Μαρκαντώνη? Ποτέ δεν υπήρξε από πλευράς του μεσολαβητική πρόταση. Μεσολαβητική πρόταση υπήρξε από πλευράς του Υπουργείου. Το Υπουργείο αποδέχτηκε και συνηγόρησε στην αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης για παροχή υπεροριακής εργασίας. Μετακάλεσε τον κύριο Σουλτάνα, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο και ξεκίνησαν οι συζητήσεις μαζί με τους ελεκτές, ναι, για τα θέματα τα οποία ενδιέφεραν αλλά και την στελέχωση, και παρέμεινε να συζητηθεί και το θέμα του ελαχίστου ορίου παροχής εργασίας. Αυτό το θέμα ήταν ένα βασικό θέμα το οποίο το Υπουργείο τον περασμένο μήνα έλεγε ότι δεν ξεκινώ διαδικασία συζήτησης αν δεν συζητηθεί και επιληθεί αυτό το θέμα. Έγιναν αρκετές υποχωρήσεις για να έρθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, παρά το γεγονός ότι η αποχή τους από υπεροριακή απασχόληση συνιστά απεργιακό μέτρο. Και τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, αν δεν κάνουν πίσω? Αν δεν κάνουν πίσω, τότε στις 2 Μαρτίου θα μείνουμε αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Ποια μέτρα θα ληφθούν? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορώ να δώσω μαγικές λύσεις αυτή τη στιγμή και ούτε να πω ότι αποδέχομαι τις οποιασδήποτε απαιτήσεις έχουν οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας. Είναι και αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως όλοι οι άλλοι υπάλληλοι, οι οποίοι επηρεάζονται από τα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν από την πολιτεία για να μπορέσει να στηριχθεί η κυπριακή οικονομία. Είμαστε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για να μπορέσουμε να έβρουμε κάποιους τρόπους επίλυσης των διαφορών. Όμως αυτό το οποίο ζητούν για να έχουν έναν καλό πρόγευμα, να αποδεχτούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καν συζητηθεί, δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί μεσολαβητική πρόταση εκ μέρους τους. Αν υπήρξε καλή διάθεση, αυτή υπήρξε από πλευράς του Υπουργείου, το οποίο έκανε τα πάντα για να αποτρέψει τις απεργίες. Ας μην ξεχνούμε ότι πριν τρεις μέρες εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία υπενθύμιζαν ότι έρχεται η καλοκαιρινή περίοδος και η Προεδρία και δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Επομένως, κύριε Υπουργέ, τον μπαλάκι πάει στους ελεκτές αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμά σας, τους καλείτε σε διάλογο. Να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση.